Σε πιο αυστηρό τόνο από ποτέ, ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε προειδοποιήσεις στους Νοτιοαμερικανούς μετανάστες που επιχειρούν να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να παρουσιαστείτε σε νόμιμο σημείο εισόδου ή να γυρίσετε πίσω, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τις τελευταίες ημέρες, καραβάνια χιλιάδων μεταναστών που ταξιδεύουν μέσω Μεξικού προσπαθούν να εισέλθουν σε αμερικανικό έδαφος. Τη στιγμή αυτή, πολύ καλά οργανωμένα καραβάνια μεταναστών κινούνται προς τα νότια σύνορά μας. Κάποιοι το αποκαλούν εισβολή. Είναι σαν μια εισβολή. Καταπατούν βία τα αμερικανο-μεξικανικά σύνορα. Το είδατε αυτό πριν από δύο ημέρες. Την ώρα που μιλούσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, συνέχισαν το ταξίδι τους χιλιάδες αναζητώντας καλύτερη τύχη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσέθεσε ακόμα ότι καμία χώρα δεν πρέπει να επιτρέπει να καταπατούνται τα σύνορά της. Μίλησε παράλληλα για ανάπτυξη έως και 15.000 στρατιωτών στα νότια σύνορα της χώρας. Επιτέθηκε μάλιστα και στους δημοκρατικούς, κατηγορώντας τους για αποτυχίες στη μεταναστευτική πολιτική και επανέλαβε τους ισχυρισμούς ότι οι μετανάστες φταίνε για το πρόβλημα των ναρκωτικών. Είναι ένα φοβερό πρόβλημα η εισροή των ναρκωτικών που καταστρέφουν την νεολαία μας και πραγματικά καταστρέφουν το ύφασμα αυτής της χώρας. Ποτέ δεν είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα ναρκωτικών σαν και αυτό που έχουμε σήμερα. Και όπως είπα, μεγάλο μέρος προέρχεται από τα νότια σύνορα. Η προεκλογική καμπάνια του Αμερικανού Προέδρου για τις εκλογές του 2016 ήταν βασισμένη στη ρητορική κατά των μεταναστών και υπέρ του αυστηρότερου ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της χώρας.